Σέξι νιωθείς? Ε, κάποιες φορές ναι, νιώθω σεξι. Ε, καποιες φορες ναι τύχει να σε φλερτάρουν με άκομψο τρόπο πάνω στην πίστα? Ε, όχι, δεν μου έχει τύχει άκομψα να με φλερτάρουν πάνω στην πίστα, αλλά σίγουρα μου έχει τύχει να με φλερτάρουν με τα μάτια του πάνω στη σκηνή, ναι. Να σου πω κάτι, πώς ζητηρούνται όλοι αυτοί οι καλοί γραμμικηλιακοί, yeah. τα ωραιότερα πακ. Ναι, ε, αυτό που κάνω είναι... Να, να, διατηρώ αυτό που έχω. Το οποίο θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας τη γυμναστική, οποιο, οποιοδήποτε είδος γυμναστικής ή κάποια δραστηριότητα, τουλάχιστον δύο με τρεις φορές τη βδομάδα και στο θέμα της διατροφής είμαι με τις όλα με μέτρο. Τι τρως. Ε, θα πρότεινα να αποφύγετε τα τηγανιτά και τα αναψυκτικά ε, και τα πολύ λιπαρά φαγητά σου πω κάτι. Η μαμά σου λέει παντρέψου. Ε, για τα λιπαρά, εμένα ακόμα επιτρέπονται να, να τα τρώω. Γι' αυτό ξαναλέω ότι ε, για τη διατήρηση τη δικιά μου, όχι ότι έτσι. Λοιπόν. Ε... Η μαμά σου λέει παντρέψου. Η μαμά μου δεν είναι το θέμα τη το να παντρευτώ. Η μαμά μου φαντάζομαι ότι επειδή τη λείπει το ένα τη εγγόνη που είναι στη Γερμανία, θέλει να έχει και ένα εγγόνη εδώ στην Ελλάδα. Άρα, πιο πολύ για την ολοκλήρωσή μου μιλάει. Η αλήθεια είναι ότι εσύ δεν είσαι από τι γυναίκε που λε παντρέψουμε. Το γάμο το φοβάσαι. Το γάμο νομίζω ότι ασυνείδητα μια φοβία την έχω. Φοβάσαι τον εφικό ή την δέσμευση τον ειδικό mm. γιατί να το φοβάμαι καλά είναι όμορφα τα, τα λευκά και μου πάνε και όλα σε είδες βάλαμε και όμορφο λευκό φόρεμα ε, δεν ξέρω τι είναι αυτό που φοβάμαι ασυνείδητα αλλά το δουλεύω Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό το κορμί θα χαλάσει στην πορεία όταν θα έρθει στον κόσμο ένα παιδάκι ε, Δεν με αγχώνει καθόλου το να χαλάσει το σώμα μου στην ιδέα αν θέλω να ολοκληρωθώ σε γυναίκα και να φέρω ένα μωρό σε αυτή τη ζωή. Ε, όχι, είναι το τελευταίο που θα σκεφτώ όταν θα θέλω να μείνω έγκυος.